Το νέο σχέδιο που ορισμένοι ναζιστές γεωπολιτικοί το χαιρέτησαν ως την αρχή μιας νέας τάξης πραγμάτων, ενώ οι αντιναζιστές το πολέμησαν ως σύστημα φασιστικής εκμετάλλευσης, δεν ήταν στην πραγματικότητα τόσο σημαντικό, ή μάλλον φτωχές και καθυστερημένες οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης δύσκολα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τις παλιές εξαγωγικές αγορές της Γερμανίας. Το ναζιστικό καθεστώς στην πραγματικότητα ήθελε τα αγαθά τους, αλλά όχι τις ίδιες τις χώρες, ως πελάτες. Και αυτό το πετύχαινε διατηρώντας μεγάλα εμπορικά ελλείμματα με τους φτωχότερους γείτονές του. Έτσι η Βουλγαρία, η Ιουγκοσλαβία και η Ελλάδα συνέβαλαν στο τίμημα για την ανάκαμψη της Γερμανίας. Έτσι κι αλλιώς όμως, κανένας άλλος δεν επρόκειτο να δεχτεί τις εξαγωγές τους και οι κυβερνήσεις εξακολούθησαν να κάνουν τα χατήρια των Γερμανών, διότι έπρεπε να έχουν ευχαριστημένους τους δικούς τους αγρότες. Όταν η ελληνική κυβέρνηση απείλησε ότι θα σταματούσε τις πωλήσεις καπνών προς το Τρίτο Ράιχ, γιατί δεν έπαιρνε και πολλά πράγματα σε αντάλλαγμα, οι διαμαρτυρίες των δικών της καπνοπαραγωγών την έκαναν να το ξανασκεφτεί. Συνεπώς, τα βαλκανικά κράτη, μολονότι η Γερμανία κατέληξε να δεσπόζει στο εξωτερικό τους εμπόριο, ποτέ δεν υπήρξαν για το Ράιχ κάτι περισσότερο από ελάσσονες εμπορικοί εταίροι. Η αξία τους εντοπιζόταν κυρίως σε συγκεκριμένα αγαθά, όπως ο Ιουγκοσλαβικός βοξίτης, τα ελληνικά καπνά, το ρουμανικό πετρέλαιο, που ήταν ζωτικής ανάγκης για την ασυγκράτητη έκρηξη των γερμανικών εξοπλισμών. Μπορεί αυτό να ήταν εκμετάλλευση, όχι όμως του είδους εκείνου που θα μπορούσε να προσφέρει σε μια χώρα σαν τη Γερμανία οτιδήποτε περισσότερο από βραχυπρόθεσμα κέρδη. Από το 1938 το εμπόριο σε είδος επισκιάστηκε από αμεσότερες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης, πολύτιμα ορυκτά, από θέματα ξένου συναλλάγματος και πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ατσαλιού από το Anschluss με την Αυστρία. Έπειτα, με την κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας τον επόμενο χρόνο, περισσότερο χρυσάφι και τα εργοστάσια της Σκόντα, του μεγαλύτερου παραγωγού όπλων της Κεντρικής Ευρώπης. Οι ξένες κατακτήσεις, ο πρωταρχικός στόχος της ναζιστικής οικονομικής πολιτικής, είχαν αρχίσει.